Δημόσια αντιπαράθεση ξέσπασε εντός του ΑΚΕΛ με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις της βουλεύτριας των νέων δυνάμεων Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο το κόμμα της να στηρίξει τον Γιώργο Παμπορίδη. Η κυρία Χαραλαμπίδου προτάσσει ως επιχείρημα τις προσβλητικές κατά την ίδια αναφορές του πρώην Υπουργού Υγείας για το ΑΚΕΛ και τη διακυβέρνηση Χριστόφια. Ουδέποτε πέρασαν από το μυαλό μου ότι υπήρχε βάση στις φήμες ότι το ΑΚΕΛ θα στήριζε ένα συνειδητοποιημένο συναγερμικό στέλεχος, έναν υπουργό του Νίκου Αναστασιάδη. Κληθείς να τοποθετηθεί σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στεφάνος Στεφάνου συνέστησε σε όλους υπομονή, αποφεύγοντας να ανεβάσει τους τόνους. Από τη στιγμή που η ηγεσία του κόμματος και τα στελέχη του κόμματος κάνουν υπομονή για να κάνουμε συζήτηση εντός του κόμματος, αλλά για να κάνουμε και τη συζήτηση με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που θα επιθυμούσαμε, άρα τις φρονίμεις λίγο. Ο βουλευτής του κόμματος Άριστος Δαμιανού ήταν πιο αιχμηρός. Δεν είμαι βέβαιος ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου θα άντεχε την πειθαρχία μιας κεντρικής επιτροπής του ΑΚΕΛ. Είναι κακό να μην σέβεσαι μια διαδικασία ενός κόμματος που σε τίμησε και σε φιλοξενεί για πάρα πολλά χρόνια. Στο ΑΚΕΛ βλέπουν το όλο θέμα ως ένα πρόσθετο πονοκέφαλο που δεν θα έπρεπε να είχαν, αφού θεωρούν πως η προσπάθεια θα έπρεπε να ήταν πλήρως επικεντρωμένη στο μέτωπο των συζητήσεων για συνεργασίες με την αντιπολίτευση.